μονή αριθμή όμω. Μονάζικα που δεν φέρνουν μονάζικα. Ποιοι είναι οι μονή αριθμοί υπέρυτοι, αυτοί που δεν διαιρούνται με το 2. Και απέχουν μεταξύ του ανά 2. 1, 3, 5, μετά ποιο είναι. 7, 9, 6, αυτοί οι αριθμοί δεν διαιρούνται με το 2. Και μεταξύ δύο περιπτώσεων βρίσκεται ένα. Ένα ζυγό, ένα άρθρο. Για να δούμε τώρα. Ένα στι 3 πώ θα κάνει. 4. Αυτό είναι εύκολο. Ωραία. Το 1 στι 3 στι 5 το μετράμε, κάνει. Ωραία. Αυτό. Μπορεί να μετρήσουμε πολύ, έτσι. Έτσι δεν είναι. Το άρθρο. Αυτό γενικά. Εντάξει, το καταλάβαμε.
ενίσχυση με τετράγωνο. Δηλαδή, οι αποδείξει με τετράγωνο είναι στι τέλειε του 6 μετά από κόβοντα τετράγωνο. Αυτό είναι το ρώτησα κάποια παιδιά. Όχι ακριβώ αυτό. Ρώτησα κάποια παιδιά από το μουσικό. Γιατί εκεί δεν διδάσκω εγώ, διδάσκω μάλλον. Τι ήταν αυτή με τα ποδήλατα του, εκεί με του σκέιμπορ. Και λέει, πώ θα φτιάξουμε εμεί μια εξέδρα για να κάνουμε όλπα και ακροβατικά. Πώ θα τη φτιάξουμε. Και με έμενα σε αυτή την ερώτηση. Λέω, τι γίνεται τώρα, πώ θα του απαντήσω, πώ θα κάνω ακριβώ. Γιατί οι εξέδρε, γιατί έχουν τέτοια μια καλή. Έχετε δει, έτσι δεν είναι. Για κοιτάξτε τώρα, αυτό πάλι θα μελέψει ο Αρχιμίδη πρώτο. Αυτέ είναι οι κυκλοειδεί καμπύλε. Καμπύλε, για κοιτάξτε τι έκανε. Είναι αυτό το κύκλο εδώ. Εντάξει, το βλέπετε εδώ στην ιωμή. Ωραία. Φανταστείτε αυτό ο κύκλο του σκοπουλέ. Είναι ο τροχό ενό ποδηλάτου. Θα τον αφήσουμε να κινηθεί προ τα δεξιά. Αλλά το σημείο μη, κάθε φορά που διαγράφουμε, θα γράφουμε, θα το σχηματίζουμε το ύπνο του. Θα αφήνει δηλαδή ένα αποτύπωμα. Για κοιτάξτε. Μέχρι να φτάσει ξανά κάτω το σημείο μη, έτσι. Να κάνει ένα κύκλο, κύκλο σου έτσι. Για κοιτάξτε τι σήμερα εμφανίζεται. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
μάθημα στους φοιτητές του ψάχνει. Είδε ότι ένας φοιτητής αποσίαζε. Και λέει αυτός τι έγινε, μαθηματικά έγινε. Ξέρετε δεν έκανε κάτι άλλο. Αποσίαζε. Τι λέει, γιατί πού πήγε αυτός. Και λέει ένας άλλος φοιτητής, λέει, έφυγε λέει, και πήγε να παρακολουθήσει μαθήματα λογοτεχνίας και ποιήσης. Και λέει, κρίμα, δεν είχε φαντασία για να παρακολουθήσει εμένα. Την φαντασία για να παρακολουθήσει εμένα. Και ένας μεγάλος φυσικός πάλι, τον είχαν ρωτήσει, πιστεύεστε δηλαδή περισσότερο την φαντασία παρά την γνώση σας, ο φυσικός ο Αϊνστάιν, ο φυσικός ο Αϊνστάιν, που έχει αφήσει τον τους καλύτερους επιστήμονες του 20ου αιώνα. Η φαντασία είναι πιο σημαντική από τη γνώση. Η γνώση είναι περιορισμένη. Η φαντασία μπορεί να συλλάβει και να αντιλάβει ό,τι